Αγαπητές νοικοκυρές, αγαπητοί φίλοι του Kitchen Lab, σήμερα θα με αγαπήσετε ακόμα περισσότερο γιατί θα φτιάξω μια συνταγή που είμαι σίγουρος ότι ψάχνετε όλη μα όλη την ώρα. Σιροπιαστή σοκολατόπιτα. Θα τη φτιάξουμε μέσα πάρα πολύ ζουμερή, θα έχει όσο σιρόπι πρέπει να έχει, όχι παραπάνω, όχι λιγότερο, αλλά πάνω θα έχει πάρα πολύ σοκολάτα και νομίζω ότι θα είναι ένα από τα πιο σοκολατένια γλυκά που έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Και με τι ξεκινάμε όταν φτιάχνουμε ένα σιροπιαστό γλυκό πάντα? Με το σιρόπι, ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε μία κατσαρόλα και θα προσθέσουμε όλα τα υλικά για το σιρόπι εκτός από την κουβερτούρα μας. Νεράκι. Τη ζάχαρη. Και το κακάο. Και ανάβουμε το μάτι μας και περιμένουμε να πάρει μία βράση το μείγμα μας. Με το που πάρει βράση θα ρίξουμε μέσα στην κουβερτούρα. Για την Nestlé Dessert τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Είναι η καλύτερη και πιο ποιοτική που υπάρχει στην αγορά. Όπα! Το βγάλαμε, το προλάβαμε το σιρόπι μας. Το βγάζουμε στην άκρη και θα ρίξουμε μία συσκευασία Nestlé Dessert κουβερτούρα. Χρειαζόμαστε μία συσκευασία ακριβώς, 200 γραμμάρια. Να σας πω ότι η Nestlé Dessert έχει φυσικό εκχυλίσμα βανίλιας, οπότε βγάζει ακόμα πιο έντονα τα αρώματα της σοκολάτας και βέβαια είναι πάρα μα πάρα πολύ ποιοτική. Θα σπάσω σε κομματάκια, ο πιο εύκολος τρόπος για να το κάνετε είναι αυτός. Ούτε καν βλέπω, το παίζω πάρα πολύ μάγκα. Τέλεια. Και μόλις σπάσουμε έτσι σε κομμάτια, τη ρίχνουμε μέσα στο σιρόπι. Με το που τη ρίξουμε, αφήνουμε 20 δευτερόλεπτα να μαλακώσει. Μετράτε από μέσα σας. Και μόλις περάσουν τα 20 δευτερόλεπτα, ανακατεύουμε μέχρι που να δέσει όλο το σιρόπι μας. Ανακατέψαμε πολύ καλά και αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει. Το πρώτο βήμα τελείωσε. Τώρα ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε το κέικ. Θα ετοιμάσουμε το κέικ, σοκολατένιο κέικ, που θα σιροπιάσουμε στο τέλος. Λοιπόν, πολύ εύκολη συνταγή. Παίρνουμε τον κάδο του μίξερ και προσθέτουμε μέσα τα αυγά. Ρίχνουμε μέσα τη ζάχαρη και χτυπάμε στο μίξερ μέχρι που να αφρατέψει πολύ καλά το μείγμα μας. Λοιπόν, όπως βλέπετε, εδώ έχουμε κάνει δουλίτσα, δεν παίζουμε. Θα προσθέσουμε τώρα σε ένα μπολ όλα τα στερεά μας υλικά. Ξεκινάμε με το σιμιγδάλι, κακάο, αλεύρι, μπέικιν και ανακατεύουμε. Λοιπόν, το μυστικό σε αυτή τη συνταγή είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Το κακάο, το σιμιγδάλι και το αλεύρι. Το σιμιγδάλι θα μας δώσει έτσι μια κροκάντε υφή στο τέλος στη σοκολατόπιτα. Κάτι που γενικά δεν έχουν οι σοκολατόπιτες που έχετε δοκιμάσει. Βέβαια, η δική μου είναι καλύτερη, γι' αυτό τα έχουμε πει, ότι πρέπει να κάνετε αυτή τη συνταγή. Και τώρα στο μείγμα με τα αυγά μας θα ρίξουμε το σπορέλαιο. Εγώ έχω καλαμποκέλαιο εδώ πέρα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι λαδάκι σας αρέσει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε ελαιόλαδο. Και ανακατεύουμε λίγο. Τώρα, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Σύσμα από ένα πορτοκάλι και όλα τα στερεά μας υλικά. Μέσα κι αυτά. Και συνεχίζουμε το ανακάτεμα με μία μαρίς. Τέλεια. Το μείγμα μου είναι έτοιμο. Το βλέπετε. Και όπως είναι θα το αδειάσω σε ένα βουτυρωμένο ταψάκι. Θα βγάλει τουλάχιστον 12 με 15 μεριδάρες. Τέλεια! Λοιπόν, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 180 βαθμούς και θα ψήσουμε στον αέρα για 35 με 40 λεπτάκια. Με το που βγει καυτή η σοκολατόπιτά μας, θα τη σιροπιάσουμε με το κρύο σιρόπι. Η σοκολατόπιτά μου είναι έτοιμη. Τη βγάζω από το φούρνο και έτσι όπως είναι καυτή. Σκομυρίζει η Παναγία μου. Θα κάνουμε τρυπίτσες με ένα μαχαίρι για να μπορέσει να σιροπιαστεί καλύτερα. Όπως βλέπετε έχει μαζέψει από τα πλάγια, είναι πολύ λογικό. Όταν θα ρίξουμε το σιρόπι θα ξαναπλώσει και θα πάει παντού. Με μία κουτάλα προσεκτικά, δεν το ρίχνουμε όλο μαζί το μείγμα, ρίχνουμε το κρύο σιρόπι στη ζεστή σοκολατόπιτα. ...20 λεπτάκια στην άκρη να τραβήξει το σιρόπι μας. Όση ώρα περιμένουμε να σιροπιαστεί η σοκολατόπιτά μας, πάμε να ετοιμάσουμε την γκανάζ. Για την γκανάζ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αυτός είναι ο ακίστικος τρόπος για να φτιάχνουμε γκανάζ. Ο πιο εύκολος.
κρέμα γάλακτος και κουβερτούρα ακριβώς το ίδιο μπολ. Θα χρησιμοποιήσω άλλη μια συσκευασία κουβερτούρα Nestlé Dessert, 200 γραμμάρια και θα τις σπάσω σε μικρά κομμάτια. Η Nestlé Dessert γίνεται από επιλεγμένες ποικιλίες κακάο, γι' αυτό το λόγο και η σοκολάτα μας στο τέλος όταν τελειώνουμε έχει αυτή τη βελούδινη υφή. Και ακούω το θόρυβο. Όταν μια σοκολάτα κάνει τόσο πολύ θόρυβο όταν τις πάμε, σημαίνει πως έχει πολύ βούτυρο κακάο, άρα σημαίνει ότι είναι πολύ πολύ ποιοτική. Τώρα, για να δουλέψει ο φούρνος μικροκυμάτων, χρειάζεται μεμβράνη. Άμα δεν βάλουμε μεμβράνη, το χάσαμε. Δεν θα χρειαστεί πολλή ώρα, 1-1,5 λεπτό θα χρειαστεί για να λιώσει, επειδή έχουμε βάλει μέσα και την κρέμα γάλακτος. Σε περίπτωση που λιώναμε μόνη στην κουβερτούρα, θα έπαιρνε παραπάνω ώρα. Αλλά επειδή έχει υγρασία μέσα, ο φούρνος μικροκυμάτων δουλεύει με υγρασία, άρα θα λιώσει πολύ πιο γρήγορα. Στα 800 βατ, περίπου 1-1,5 λεπτάκι. Κοιτάξτε εδώ πως φούσκωσε με μεμβράνη. Σημαίνει πως η γκανάζ μου είναι έτοιμη. Ανακατεύω μέχρι που να ομογενοποιηθεί η κρέμα γάλακτος με τη σοκολάτα. Και εκεί πέρα που το μείγμα φαίνεται σαν να έχει κόψει, λουπς, θα δέσει από μόνο του. Και κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που έχει γίνει. Το βλέπετε? Βελούδινη, όπως ακριβώς πρέπει να είναι μια γκανάζ. Ρίχνουμε βροχιδόν την γκανάζ μας πάνω στη σοκολατόπιτά μας. Προσέξτε καλά να έχει κρυώσει η σοκολατόπιτα και μετά ρίχνουμε την γκανάζ. Φροντίζουμε να πάει παντού. Ένα γλυκό που είναι νόστιμο από μόνο του, όταν βάζουμε σοκολάτα, απογειώνεται. Φανταστείτε μια σοκολατόπιτα που βάζουμε έξτρα σοκολάτα από πάνω, τι γίνεται. Χαμός! Όσο περισσότερο σοκολάτα, τόσο πιο νόστιμο το γλυκό μας. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγη ώρα μέχρι που να δέσει η γκανάζα από πάνω, να τραβήξει περισσότερο σιρόπι σοκολατόπιτα και γενικά να δέσει το γλυκό μας. Ή θα βάλετε στο ψυγείο και θα περιμένετε 2-3 ωρίτσες, ή θα τα αφήσετε έξω και θα περιμένετε 4-5 ωρίτσες. Νομίζω ότι όλοι θα προτιμήσετε το ψυγείο γιατί είναι πιο γρήγορο. Οπότε, με το που κρυώσει, θα κόψω ένα κομμάτι για να σας δείξω τι ακριβώς έχουμε φτιάξει. Κυρίες και κύριοι, η σοκολατόπιτά μας είναι έτοιμη. Το θέμα είναι λίγο αστείο γιατί θες να βάλεις το κεφάλι σου όπως είναι μέσα και να τη φας ολόκληρη, αλλά θα περιμένετε να κόψετε πρώτα ένα κομμάτι. Κοιτάξτε εδώ πως μπαίνει το μαχαίρι, το βλέπετε? Παναγία μου! Θα κόψω 12 αλλά τίμια κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι συνήθως δεν βγαίνει καλό, αλλά θα το πετύχω με τη μία σήμερα, είμαι αποφασισμένος. Νταν! Και νταν! Δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς. Το βλέπετε το θέαμα? Θα βάλω τη σοκολατόπιτά μου στο πιατάκι. Ένα φιλαράκι δυός μου. Και αυτή η σοκολατόπιτα είναι η δική μου. Αλλά είδατε πόσο εύκολο είναι να τη φτιάξετε. Μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας, αν θέλετε. Αλλιώς, μπορείτε να μου πάρετε τηλέφωνο. Χρεώνω το ταψί 20 ευρώ. Και τα έξοδα μεταφοράς. Παναγία μου, τι πράγμα είναι αυτό. Εντάξει, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι σιροπιασμένη παντού. Είναι σιροπιασμένη όσο πρέπει. Από πάνω έχει την γκανάζ που είναι λίγο πικρή και ισορροπεί τη γλυκιά γεύση που έχει από κάτω τη σοκολατόπιτα. Είναι πάρα πολύ αφράτη. Κάνει κρούτσου κρούτσου στο στόμα γιατί έχει μέσα τόσο μυγδάλι. Είναι ό,τι πιο νόστιμο έχετε δοκιμάσει. Κυρίες και κύριοι, από κάτω comment στη συνταγή. Subscribe στο κανάλι. Κάντε και ένα like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Σας αγαπάμε πολύ. Ραντεβού στο επόμενό μας επεισόδιο. Γεια σας!